στην διένεξη μεταξύ Γενικού Ελεγκτή και Υπουργού Οικονομικών. Έχει κάνει δηλώσει ο κ. Χάρης Γεωργιάδης, αν κατάλαβα σωστά. Νέστορα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκητή. Μιλούμε πάντα για την υπόθεση της δημοσίου υπαλλήλου, που είναι και μέλος εκτελεχός κόμματος ουσιαστικά. Το θέμα πήγε στον Γενικό Ελεγκτή. Ο Χάρης Γεωργιάδης κλήθηκε και τοποθετήθηκε, έδωσε εκ νέου, αν θέλετε, τη δική του θέση, μίλησε για στοχοποίηση και, όπως είπε, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι δημοσιοπαλλήλοι που μετήχαν διαχρονικά σε πολιτικά κόμματα, αδιαφορώντας, λέει, για το γεγονός ότι η Βουλή είχε έρθει και είχε δώσει μια ρύθμιση για αυτό το θέμα, προκαλείται όλος αυτός ο ντόρος. Κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε ο Χάρης Γεωργιάδης, δεν πρόκειται να επιτρέψει τη στοχοποίηση ενός δημοσίου υπαλλήλου. Εάν θα περάσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, από πειθαρχική διαδικασία και θα διώξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που μετήχαν ή μετέχουν σε πολιτικό κόμμα, θα γίνει για όλους και όχι για έναν, και είναι αυτή η θέση μου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Βεβαίως, αν θα γίνει κάτι τέτοιο, όπως είπε, πρέπει να είστε έτοιμοι και να είναι έτοιμη και η κοινωνία ουσιαστικά για μια διαδικασία εντοπισμού των πολιτικών φρονημάτων δημοσίων υπαλλήλων. Θα πρέπει, πρόσθεσε ο Χάρης Γεωργιάδης, να πάμε πίσω και να εφαρμόσουμε με αυστηρότητα, και αν θα εφαρμόσουμε με αυστηρότητα το γράμμα του νόμου, αυτό πρέπει να γίνει για όλους, καθώς υπήρχαν και υπάρχουν δημόσιοι υπαλλήλοι που μετέχουν σε κόμματα, και αν θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα η νομοθεσία, θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ο ίδιος, όπως είπε, δεν επιθυμεί να το κάνει. Τώρα, χωρίς καν να το ζητήσω, όπως ανέφερε ο Χάρης Γεωργιάδης, ξεκίνησε να λαμβάνει πληροφόρηση. Έχω λάβει συγκεκριμένα κατάλογο, όπως είπε, από Επαρχιακή Επιτροπή του Δίκου, με κυτρινισμένα τα ονόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν υπάρχει εκ μέρους μου, όπως είπε, άρνηση αναφοράς σε ονόματα. Θα είναι έτοιμος και αν η απόφαση τελικά, εάν θα είναι υποχρεωμένος να το πράξει, θα κινήσει διαδικασίες, αλλά αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να αφορούν όλους, όπως είπε, με όποιο τρόπο συγκεκριμένο και ονομαστικά. Δεν είναι, όπως είπε, επανέλαβε, επιθυμία του. Θεωρεί ο ίδιος ότι θα ήταν σφάλμα. Θεωρεί πως από τη στιγμή που η πολιτεία και οι αρχές του κράτους γνώριζαν και διαχρονικά ανέχτηκαν, κατά την έκφρασή του, τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στα κοινά, και μάλιστα έχει υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση, θα θεωρούσε λάθος μια τέτοια ενέργεια, ένα κυνήγι μαγισσών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Νέστορα, σε ευχαριστώ για